Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Και σήμερα έχουμε μια φοβερή ερώτηση. Την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Αφού μπορεί να απογοητευτώ και από έναν ελεύθερο, γιατί να μην τα φτιάξουμε έναν παντρεμένο. Πω πω, κορίτσι μου. Σου πήρε πολύ χρόνο να το σκεφτείς, πλάκα κάνω. Είναι μια σκέψη η οποία περνάει συχνά από το μυαλό και ανδρών και γυναικών οι οποίοι είναι απογοητευμένοι από την έλλειψη αγάπης, την έλλειψη εντιμότητας, ευθύτητας και ειλικρίνειας στις σχέσεις. Και νομίζω έρχεται πακετάκι αυτό με ένα άλλο ερώτημα, το οποίο ήταν κάτω από το χθεσινό βίντεο που έλεγε μια φίλη πώς θα γίνουμε κακοί άνθρωποι. Πώς θα γίνουμε άνθρωποι χωρίς αφέλεια, δύσπιστοι και με πολλά όρια. Πώς θα γίνουμε άνθρωποι νάρκισσοι. Αυτό νομίζω χρειάζεται ένα ξεχωριστό βίντεο για να το απαντήσω, αλλά είναι στο ίδιο πνεύμα. Ας πουλήσω κι εγώ την ψυχή μου στο διάβολο. Ας διαπραγματευτώ τις αρχές και τις αξίες μου. Ας διαπραγματευτώ τον πολύτιμο εαυτό. Ας διαπραγματευτώ το ανθρώπινο δικαίωμα, το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα στην αγάπη που έχω και ας ξεπουληθώ. Κάτω από το βίντεο με τίτλο «Επαναληπτικό βίντεο για σχέσεις με παντρεμένους», διαβάζω το εξής σχόλιο. «Η αγάπη είναι ευθύνη». Κάτι που δεν είχα σκεφτεί. Πολύ σωστή φράση. Η ουσία. Όμως, δεν ξέρω αν όταν κάνουμε μια γνωριμία, μια σχέση, ξέρουμε εκ των προτέρων τι θέλουμε από το άλλο άτομο. Συνήθως ξεκινάς απλά, ίσως για μια νύχτα, ενώ όχι αμέσως, αλλά σίγουρα μετά το σεξ καταλαβαίνεις αν θέλεις να είσαι με το άλλο άτομο. Στην πορεία αρχίζουν τα συναισθήματα, εφόσον έχετε κοινά ενδιαφέροντα και απόψεις. Το σκεπτικό της φίλης είναι ότι δεν ξέρουμε εκ των προτέρων τι θέλουμε από το άλλο άτομο και συνήθως ξεκινάμε από το σεξ για μια σχέση και αν δεν κάνουμε αμέσως σεξ, σίγουρα μετά το σεξ, λέει, καταλαβαίνουμε ότι θέλουμε να είμαστε με το άλλο άτομο και στην πορεία, λέει, αρχίζουν τα συναισθήματα εφόσον έχετε κοινά ενδιαφέροντα και απόψεις. Ίσως αυτό να είναι το βίωμά της, το οποίο μπορεί να είναι και βίωμα πολλών ανθρώπων που ζούμε στη σημερινή εποχή τη μίζερη και την εποχή την ανέραστη και την εποχή η οποία έχει αλλεργία στα συναισθήματα, αλλεργία στον έρωτα, αλλεργία στην ερωτική αγάπη. Και γίνονται όλα με αυτή τη σειρά. Ξεκινάμε από το σεξ και αν μας κάτσει το σεξ και αν έχουμε κοινά, μετά μπορεί να έχουμε συναισθήματα κλπ. Εγώ θεωρώ ότι δεν ξεκινάς μια σχέση από το σεξ. Ξεκινάς το σεξ από το σεξ, μια χαρά. Δηλαδή, αν θες σεξ μόνο, okay. Κατανοητό, αποδεχτό. Φτάνει να συμφωνούν και οι δύο άνθρωποι από την αρχή ότι αυτό θέλουν και να πάρουν την ευθύνη, γιατί μπορεί να ξεκινάς από το σεξ και όντως μετά να αναπτυχθούν συναισθήματα, αλλά μόνο στον έναν από τους δύο, όχι και στους δύο. Αλλά η άποψή μου είναι ότι δεν ξεκινάς μία ερωτική σχέση από το σεξ. Πάμε παρακάτω και θα συνεχίσουμε και μετά να αναφερθούμε και λίγο στο πώς ξεκινάς μία ερωτική σχέση. Πώς ίσως είναι πιο υγιεινό να ξεκινάς μία ερωτική σχέση. Σκέφτομαι, γράφει. Είναι πάντα απαγορευτική μια σχέση με παντρεμένο-παντρεμένη, ενώ είσαι ελεύθερος-ελεύθερη και δεν ονειροβατής. Δηλαδή, γνωρίζεις τι μπορεί να σου δώσει αυτή η σχέση, ώσπου φυσικά καταλαβαίνω ότι στην πορεία θα αναπτυχθούν βαθύτερα συναισθήματα και ξαφνικά να δεις τον άλλον να φεύγει από τη ζωή σου. Όμως σκέφτομαι, είναι απόλυτα απορριπταίο σε κάθε περίπτωση. Ίσως επειδή δεν έχω την εμπειρία και μου εύχομαι να μην χρειαστεί να πάθω για να μάθω. Τολμώ να κάνω αυτή τη σκέψη επειδή θεωρώ και μπορεί να έχει ένα ενδιαφέρον, μια και απογοήτευση μπορεί να έρθει και από μια σχέση με ελεύθερο άτομο. Θέκλα μου, νομίζω είναι ανεξάντλητο το θέμα και κάθε φορά που σε ακούω χαίρεται η ψυχή μου, είναι σε πάντα καλά. Για να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα ακριβώς το σκεπτικό της φίλης. Κάνω όμως το βίντεο και μπορεί να σχολιάσει από κάτω. Αν την έχω καταλάβει λάθος,
Fair enough, δικαίω να γράψει. Ούτως ή άλλως εγώ δεν κάνω το βίντεο για να κατακρίνω τη σκέψη της. Με αφορμή το σχόλιο αυτό που διάβασα, θέλω να ξετυλίξω λίγο το κουβάρι για τον προβληματισμό που μπορεί αυτή η φίλη να μην τον έχει, αλλά να τον έχουν άλλοι άνθρωποι, τον εξής προβληματισμό. Και ποιος μου εγγυάται εμένα ότι αν φτιάξω μία σχέση με έναν ελεύθερο ή με μία ελεύθερη δεν θα απογοητευτώ στο τέλος? Κανείς δεν μου το εγγυάται. Οπότε γιατί να μην φτιάξω μια σχέση με έναν παντρεμένο ή με μια παντρεμένη που με θέλει και ξέρω σίγουρα ότι θα φτιαχτεί η σχέση και αν απογοητευτώ και με έναν ελεύθερο ή με μια ελεύθερη θα μπορούσα να απογοητευτώ. Θα το παραδεχθώ και δημοσίως ότι στο παρελθόν έχει τύχει να μπω σε αυτό το προβληματισμό όταν μου προτάθηκε να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν έτυχε να είμαι εγώ παντρεμένη και να επιθυμήσω να απατήσω, αλλά όπως σε όλους τους ανθρώπους τη χάνει, μπορεί να έχεις προτάσεις ερωτικές που να προέρχονται από ανθρώπους που είναι παντρεμένοι. Και δεν θα το αρνηθώ, δεν θα το παίξω τέλεια και άμεμπτη. Έχει περάσει αυτός ο προβληματισμός και από το δικό μου μυαλό. Το παίρνω επάνω μου. Οπότε ας ξεχάσει η φίλη ότι κάνω αυτό το βίντεο για αυτή. Το κάνω για μένα και για τον προβληματισμό που είχα εκείνη την περίοδο που έτυχε να τον έχω. Και είχα κάνει αυτή τη σκέψη. Και στην ουσία ήταν ακριβώς αυτό, ένα πάρε δώσε με το διάβολο. Σαν να έκανα μία συζήτηση και προσπαθούσα να βρω εντιμότητα και λογική και κάτι που να θυμίζει εμένα σε μια απόφαση εντελώς ξένη με εμένα. Και όταν λέω εντελώς ξένη με εμένα, εννοώ ότι όπως έχει γράψει και η φίλη, είναι κάτι το οποίο το έχω στο μυαλό μου ως μια όχι καλή ιδέα τη σχέση με έναν παντρεμένο. Δεν είναι καλή ιδέα. Δεν είναι καλή ιδέα και το έχω εξηγήσει σε πολλά βίντεο για το ότι δεν είναι καλή ιδέα και υπάρχει και playlist στο κανάλι μας, στο οποίο θα προσθεθεί και αυτό το βίντεο που έχει τίτλο το playlist σχέση με παντρεμένο-παντρεμένη. Δεν είναι καλή ιδέα γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παντρεμένος και παράλληλα δημιουργεί μια ερωτική σχέση με έναν άλλον άνθρωπο ή θέλει ή επιδιώκει να δημιουργήσει παράλληλα μια σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, σίγουρα είναι απατηλός. Απατάει τη γυναίκα του, απατάει τον άντρα της, απατάει τον άντρα του, απατάει τη γυναίκα της για να θέλει να τα φτιάξει μαζί μας. Άρα ξέρουμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο μπροστά μας, ο οποίος μας προτείνει να προβούμε σε ερωτισμούς και σεξουαλισμούς, στο να δημιουργήσουμε μία κατάσταση, ένα affair, ένα δεσμό, ο οποίος να είναι βασισμένος πάνω στο ψέμα και πάνω στην απιστία. Την απιστία δεν την κάνει το τρίτο πρόσωπο, την απιστία την κάνει ο παντρεμένος ή η παντρεμένη, αλλά την κάνει. Είναι απιστία. Δεν πάβει να είναι απιστία. Ο παντρεμένος φέρει την ευθύνη γιατί απατάει το τέρι του, το τέρι της, αλλά δεν πάβει να πατάει το τέρι του, το τέρι της. Γνωρίζετε ότι είμαι έτσι έντονη, αρκετά έντονη, ως προς μια τακτική, μισογυνιστική τακτική, μια τακτική που αποκαλύπτει εσωτερικευμένο μισογυνισμό, όταν οι απατημένες σύζυγοι ή οι απατημένες φιλενάδες ρίχνουν το φταίξιμο στη φιλενάδα του άντρα τους ή του γυναίκας τους και όχι σε αυτό που πραγματικά απατάει. Το τρίτο πρόσωπο όμως, το πρόσωπο το οποίο είναι μόνο του, βιώνει μοναξιά, μπορεί να βιώνει και αυτό που έχουμε ονοματίσει πολλές φορές εδώ στο κανάλι ως ερωτική ερημιά, όχι ακριβώς μοναξιά, ερημιά, είναι εύκολο νομίζω να μπει στη διαδικασία να καυθούν ηθικές του αντιστάσεις εφόσον δεν είναι κάτι που το προτιμάει, δεν είναι κάτι που το έχει διαλέξει ως τρόπο ζωής και να σκεφτεί ρε παιδί μου, είμαι μόνος μου τόσο καιρό, είμαι μόνη μου τόσο καιρό, έχω μοναξιά, νιώθω άσχημα, μου λείπει ένα χάδι, μου λείπει μια αγκαλιά, μου λείπει ένα φιλί. Και μήπως είμαι υπερβολικός, είμαι υπερβολική που σκέφτομαι ότι δεν είναι σωστό να τα φτιάξουμε τον παντρεμένο ή την παντρεμένη που μου την πέφτει. Και ποιος μου εγγυάται ότι αν τα φτιάξουμε έναν ελεύθερο με μια ελεύθερη δεν θα πληγωθώ.
Κανείς δεν σου εγγύεται. Κανείς δεν σου εγγύεται ότι άμα τα φτιάξεις με έναν ελεύθερο ή μια ελεύθερη δεν θα πληγωθείς, αλλά μπορούμε να σου εγγυηθούμε εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη ότι αν τα φτιάξεις με έναν παντρεμένο ή μια παντρεμένη σίγουρα θα πληγωθείς. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. Ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που ο παντρεμένος ή η παντρεμένη μπαίνουν στη διαδικασία να χωρίσουν από το ήδη υπάρχον τέρι το οποίο απατούν με το νέο τέρι για να είναι μαζί σου, θα πληγωθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πληγωθείς. Γνωρίζω πολλές ιστορίες, όχι εκατοντάδες και χιλιάδες, πολλές, γιατί είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι χωρίζουν για να είναι με την εξωσυζυγική του σχέση. Γνωρίζω τέτοιες περιπτώσεις που χώρισε ο άλλος, χώρισε η άλλη, αυτός που ήταν μαντρεμένος, που ήταν μαντρεμένη, για να είναι μαζί με το νέο πρόσωπο και το νέο πρόσωπο έχει τραβήξει ένα σωρό προβλήματα, έχει φάει όλη την φατσάλε με στην Κύπρο, όλο το χτύπημα, έχει φάει όλο το ζόρι ενός κακού διαζυγίου, γιατί δεν μπορεί να είναι ένα διαζύγιο καλό, εάν χωρίζεις το τέρι σου για να παντρευτείς κάποιον άλλο με τον οποίο τον απατάς, για να ζεις με κάποιον άλλο με τον οποίο τον απατάς, σίγουρα θα είναι ένα συγκρουσιακό διαζύγιο, αν υπάρχουν και παιδιά, μπορεί να υπάρχει και γονική αποξένωση και όλα αυτά τα πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, ακόμη και αν ο παντρεμένος ή η παντρεμένη με τον οποίο, με την οποία τα φτιάξεις χωρίσει για να είναι μαζί σου, η ταλαιπωρία, η ψυχική που θα υποστείς στο πλάι αυτού του ανθρώπου που χωρίζει και το ότι εσύ θα είσαι το μήλον της έρηδος και ότι μπορεί να γίνεις και το αποδιοπομπαίος τράγος, γιατί πολύ συχνά οι άνθρωποι αντί να δουν ποιος είναι αυτός που απατάει, ψάχνουν να βρουν λύσεις κατηγορώντας το τρίτο πρόσωπο, τότε σίγουρα θα πληγωθείς. Ακόμη και αν χωρίσει για να είσαστε μαζί. Και δεν είναι καμιά μαγκιά να πει κάποιος ότι ξέρεις εγώ τα έχω φτιάξει με μια παντρεμένη ή τα έχω φτιάξει με έναν παντρεμένο και με ήθελε τόσο πολύ που χώρισε για να είμαστε μαζί. Να μην σου τύχει. Να μην σου τύχει να χωρίσει ο παντρεμένος ή η παντρεμένη για να είστε μαζί. Έχω πικρή επαγγελματική πείρα από τέτοια περιστατικά. Ανθρώπους οι οποίοι καταταλαιπωρήθηκαν, βρέθηκαν στο στόχαστρο, είχαν να παρηγορούν το τέρι τους το οποίο δεχόταν ψυχολογικό πόλεμο, το οποίο ένιωθε ενοχές, το οποίο δεχόταν γονική αποξένωση και τράβηξαν όλα τα προβλήματα και μετά, θυμάμαι τώρα μια περίπτωση έτσι πολύ χαρακτηριστική, κάθισε η κοπέλα και τράβηξε τα χίλια μύρια. Χώρισε αυτός για να είναι μαζί της και καλά. Ίσως χώρισε επειδή βρήκε μία περίπτωση κατάλληλη που θα τον υποστήριζε να χωρίσει, δεν ξέρω. Χώρισε για να είναι μαζί της, αυτή μπήκε στο στόχαστρο όλων από την πλευρά του και όχι μόνο της συζύγου που απάτησε και χώρισε, αλλά και μελών της δικής του οικογένειας. Και δέχθηκε αυτή η κοπέλα εκστρατεία δυσφήμισης, λάσπη, απειλές, ψυχολογικό πόλεμο, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και φυσικά όταν τον βοήθησε να τελειώσει όλη αυτή τη διαδικασία, να ξεπεράσει όλο αυτό τον ψυχολογικό πόλεμο που δεχόταν από τον πατέρα του, από τη μάνα του, από τον αδερφό του, δεν ξέρω εγώ πώς δεχόταν, μετά μια καλή πρωία της είπε «Δεν μπορώ να είμαστε άλλο μαζί γιατί έχω κουραστεί από όλο αυτό και χρειάζομαι να βρω τον εαυτό μου και πρέπει να μείνω μόνος μου». Και έμεινε και η κοπελιά με δύο χείλη καμένα, τράβηξε όλο το φόρτο του διαζυγίου του αλουνού και μετά την παράτησε κιόλας. Δεν ξέρω αν είχε βρει κάποιον άλλη, την παράτησε όμως. Της είπε ότι έχω κουραστεί πάρα πολύ και έχει φθαρεί η σχέση μας, γιατί προσπαθούμε συνεχώς να λύσουμε τα προβλήματα με το διαζύγιο μου και τώρα μας σκέφτομαι εσένα, σκέφτομαι την πρώην γυναίκα μου και άμα σε σκέφτομαι εσένα, σκέφτομαι το διαζύγιο μου και εγώ θέλω να ξεφύγω από όλα αυτά. Ναι. Οπότε, long story short, για να το πούμε έτσι λίγο πιο σύντομα, ακόμη και αν ο παντρεμένος ή η παντρεμένη χωρίσει για να είναι μαζί σου, σίγουρα θα πληγωθείς. Και ακόμη και αν χωρίσει για να είναι μαζί σου και δεν σε χωρίσει μετά, σίγουρα θα ταλαιπωρηθείς. Ενώ σε μία σχέση με έναν άνθρωπο που δεν έχει δέσμευση, που είναι ελεύθερος, υπάρχει βεβαίως η πιθανότητα να πληγωθείς, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα
να βιώσεις μια αυθεντική σχέση και να πάρεις αγάπη και να δώσεις αγάπη και να βιώσεις την ουσιαστική σύνδεση δύο ανθρώπων οι οποίοι επιλέγουν συνειδητά να ενώσουν τις ζωές τους και να βιώσουν τη συντροφικότητα, τον κοινό πνευματικό αγώνα, την αγάπη. Ξέρετε, είπα και προηγουμένως, ζούμε σε μια εποχή που έχει αλλεργία στην αγάπη γενικότερα, αλλεργία στην ερωτική αγάπη ειδικότερα, έχει αλλεργία στις σχέσεις, έχει αλλεργία στους γάμους, έχει αλλεργία στη δέσμευση. Ζούμε σε μια εποχή που είμαστε πολύ προχώ, πάρα πολύ προκεχωρημένοι όλοι. Και εννοείται ότι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο είμαστε πίσω από τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο και από τη Δυτική Ευρώπη, γιατί ήδη οι κοινωνίες εκείνες οι οποίες ξεκίνησαν τη σεξουαλική επανάσταση τότε γύρω στα 60s και στα 70s επιστρέφουν τώρα σε πιο ασφαλείς διαπροσωπικούς δεσμούς. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη και πολιτείες στην Αμερική όπου οι άνθρωποι έχουν επιστρέψει όχι σε έναν συντηρητισμό, έχουν επιστρέψει σε έναν τρόπο ζωής και ένα τρόπο σχέσεων, ο οποίος φαίνεται πως είναι πιο ευνοϊκός για την ψυχική υγεία, την ψυχική ισορροπία, την προσωπική ανάπτυξη και γενικότερα την καλύτερη ζωή των ανθρώπων. Επιστρέφουν οι άνθρωποι στη μονογαμία, επιστρέφουν οι άνθρωποι στις σοβαρές σχέσεις, επιστρέφουν οι άνθρωποι στους γάμους, ενώ επιστρέφουν στο θεσμό του γάμου, και στην δημιουργία οικογένειας. Και ένα παράδειγμα είναι οι άνθρωποι με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό, τα ομόφυλα ζευγάρια, τα οποία και στη χώρα μας παλεύουν για το βασικό ανθρώπινο, αναφέρεται το δικαίωμα του γάμου και της δημιουργίας οικογένειας. Στον κόσμο τον δυτικό και τον πιο προηγμένο δυτικό κόσμο, ενώντας περιοχές όπου οι άνθρωποι έχουν περισσότερη μόρφωση και περισσότερη καλλιέργεια, αναγνωρίζεται πλέον η αξία μιας καλής οικογένειας. Και μια καλή οικογένεια δεν είναι μόνο μια οικογένεια που έχει δύο γονείς και παιδιά, ή παιδί, είναι και μια οικογένεια που έχει δύο ανθρώπους. Μια καλή οικογένεια. Το σπίτι μας είναι η οικογένειά μας. Ο άνθρωπος σήμερα, στο σύγχρονο κόσμο, ταλαιπωρείται και μαστίζεται από ασθένειες που έχουν σχέση με τη μοναξιά, έχουν σχέση με το άγχος, έχουν σχέση με τα αρνητικά συναισθήματα. Και είναι και πειραματικά γνωστό, ισχύει και ως πειραματικό εύρημα, αλλά νομίζω είναι και κοινή γνώση ότι μέσα σε μια αγαπητική σχέση, μέσα σε μια υγιή ανθρώπινη σχέση, όταν δύο άνθρωποι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα πλησιάσουν ένας τον άλλον και ενώσουν τη ζωή τους αγαπητικά, ότι μέσα σε μια τέτοια σχέση ο άνθρωπος μπορεί να ανθίσει σε μια υγιή σχέση, όχι σε μια κακοποιητική σχέση, όχι σε μια σχέση η οποία είναι σχέση εκμετάλλευσης, αλλά σε μια σχέση ουσιαστικής αγάπης, αυθεντικής αγάπης, στοργής και γνιαξίματος. Για να τα επιτύχεις όλα αυτά όμως, για να έχεις μια τέτοια σχέση, χρειάζονται κάποια προαπαιτούμενα. Το πρώτο προαπαιτούμενο το έχουμε συζητήσει σε ένα βίντεο αυτές τις μέρες που είχε το ερώτημα «Εσύ είσαι ικανός να αγαπήσεις για να αγαπηθείς?» Είναι από τις προηγούμενες μέρες αυτό το βίντεο. Άρα το πρώτο προαπαιτούμενο είναι να έχεις κάνει δουλειά με τον εαυτό σου και να συνεχίζεις να κάνεις δουλειά για να ξεπεράσεις τις δικές σου προσωπικές, ψυχικές και πνευματικές δυσκολίες, για να καλύψεις τα δικά σου ελλείμματα και να μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο που να αγαπάς τον εαυτό σου υγιώς, ώστε να μπορείς να αγαπήσεις και άλλους ανθρώπους και να αγαπηθείς και από άλλους ανθρώπους. Το δεύτερο προαπαιτούμενο, το οποίο βρίσκεται και στον τίτλο αυτού του βίντεο, το έχω γράψει ως hashtag cab light, που σημαίνει το φως του ταξιού. Το δεύτερο προαπαιτούμενο είναι να είσαι καθαρός για να μπεις σε μια σχέση. Να μην έχεις κανένα κόλλημα με το παρελθόν, ή καμία μεσοβέζικη ερωτική σεξουαλική σύνδεση με ένα πρόσωπο με το οποίο κάνετε σεξ χωρίς δεσμεύσεις ή με έναν παντρεμένο ή με μία παντρεμένη που βρίσκεστε. Υπάρχει μία YouTuber που μου αρέσει πολύ, δεν είναι ψυχολόγος, αλλά είναι βαθιά γνώστης των ζητημάτων της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες,
που προκύπτει από την παιδική κακοποίηση. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει επιζήσει από μια εξαιρετικά κακοποιητική παιδική ηλικία. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι με δύο γονείς αλκοολικούς και ναρκωμανείς. Μεγάλωσε πολύ δύσκολα. Είναι η Άννα Ράγκουλ, η οποία έχει ένα εξαιρετικό κανάλι στην αγγλική γλώσσα. Όσοι μιλάτε αγγλικά, ακολουθήστε το. Ονομάζεται The Crappy Childhood Fairy. Το crappy σημαίνει σκατένια. Η σκατένια νεράιδα της παιδικής ηλικίας. Και εκεί σε εκείνο το κανάλι μοιράζεται τις εμπειρίες της και τις απόψεις της σε σχέση με το πώς ξεπερνάμε το τραύμα, αυτό το πολλαπλό και βαθύ τραύμα της κακοποίησης στην παιδική ηλικία, και μοιράζεται και ιστορίες από τη ζωή της χρησιμοποιώντας εργαλεία τα οποία στην ουσία η ίδια έχει αποκτήσει ακολουθώντας για χρόνια και παρακολουθώντας για χρόνια τις ομάδες αυτοβελτίωσης των 12 βημάτων AA, κάνοντας ψυχοθεραπεία η ίδια για χρόνια και κάνοντας δουλειά η οποία έχει να κάνει με τη διαχείριση των ανθρωπίνων σχέσεων. Δεν είναι ψυχολόγος, αλλά αρκετοί ψυχολόγοι την αναγνωρίζουμε ως ένα πρόσωπο το οποίο έχει σοφία σε σχέση με τις ερωτικές σχέσεις και τις ανθρώπινες σχέσεις και με τη διαχείριση της συναισθηματικής απορρίθμισης. Άννα Ράγκουλ είναι το όνομά της και το κανάλι της έχει τίτλο The Crappy Childhood Fairy. Άκουγα προχθές ένα βίντεο της Άννα Ράγκουλ, το οποίο το είχα ακούσει και παλιότερα γιατί του είχα βάλει like. Α! Θυμηθείτε να βάλετε like στο βίντεο αν σας άρεσε, ξεχνάω, σας το είπα τώρα. Λοιπόν, το οποίο είχε τον τίτλο The Cup Light, το φως του ταξιού. Και εκεί έκανε μια πολύ πετυχημένη παρομοίωση και έλεγε όταν ένας άνθρωπος έχει ζητήματα άλυτα, όταν έχει κολλήματα με πρώην συντρόφους, αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ή έχει εμπλακεί σε μία μεσοβέζικη σχέση που είναι μόνο για σεξ, ή ο άλλος είναι παντρεμένος κλπ. Κλπ. Αν δεν είναι καθαρός από λίμερανς, και για το λίμερανς μιλάει πολύ η Άννα Ράγκουλ. Το λίμερανς έχουμε ολόκληρο playlist στο κανάλι μας για το τι είναι το λίμερανς, που είναι ο αιμονικός ερωτικός μυρικασμός με ένα πρόσωπο που δεν έχουμε σχέση μαζί του. Λοιπόν, λέει ότι αν δεν είμαστε καθαροί και να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας και να είμαστε στο σημείο που να είμαστε χωρίς εξαρτήσεις, δηλαδή να μην είμαι εξαρτημένη από τον πρώην μου, ο οποίος κάθε 3 μήνες όποτε του απαυτωθεί θα με πάρει και θα πάμε να απαυτωθούμε και μετά θα νιώθω πάλι σκατά, ή δεν είμαι κολλημένη και έχω λίμεραντς με ένα φίλο μου ο οποίος μου έχει ξεκαθαρίσει ότι με βλέπει μόνο φιλικά και έτσι σπαταλάω το χρόνο μου και την ενέργειά μου, ή δεν τα έχω μισοφτιάξει με έναν παντρεμένο ή με μια παντρεμένη και θεωρώ ότι είμαι ελεύθερος. Γιατί υπάρχει και αυτό το σκεπτικό. Ας τα φτιάξουμε τον παντρεμένο και άμα βρω κάποιον ελεύθερο χωρίζω. Λέει η Άννα Ράγκουλ ότι όπως τα ταξιά έχουν το φως από πάνω, το οποίο ανάβει όταν είναι άδεια, και μπορεί κάποιος ο οποίος ψάχνει ταξί να το καλέσει, να το κάνει σήμα, επειδή βλέπει ότι έχει το φως, ότι είναι ανοιχτό, έτσι και οι άνθρωποι. Αν εμείς το παίζουμε single, αλλά έχουμε δεσμούς με πρώην, μεσοβέζικες καταστάσεις, situationships, φιλίες τύπου σεξ με προνόμια κλπ. Κλπ. Κολλήματα και ανθρώπους με τους οποίους έχουμε κόλλημα στη ζωή μας, ακόμη και αν μπούμε στις εφαρμογές γνωριμιών, ακόμη και αν παρουσιαστούμε ως single, ακόμη και αν πάμε να φλερτάρουμε έναν άνθρωπο, τα σήματα που θα βγάζουμε δεν θα είναι καθαρά, το φως μας του ταξιού δεν θα είναι φωτεινό, και ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος με υγιές στυλ προσωπικότητας, ένας άνθρωπος σοβαρός που βλέπει την αγάπη και τον έρωτα και τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους με σοβαρότητα, δεν θα ασχοληθεί μαζί μας. Δεν θα θέλει να κάνει κάτι μαζί μας. Να σας πω προσωπική εμπειρία επί τούτου. Θυμάστε πότε ήταν, το 22, πότε ήταν που είχα ξεκινήσει ένα προσωπικό και κοινωνικό πείραμα. Είχα μπει για ένα φεγγάρι στις εφαρμογές γνωριμιών. Και έκανα αρκετές συνομιλίες και πήγα και σε αρκετούς καφέδες, σας το είπα. Ο Λάκη και εγώ πήγαμε αρκετά πρώτα ραντεβού. Λοιπόν, με το που συναντούσα κάποιον, ή και από τη συνομιλία ακόμη, ο οποίος άρχιζε να μου λέει για την πρώην του και πρώην μου το ένα και πρώην μου το άλλο και το ένα και το άλλο και συνεχώς συζητούσε για το διαζύγιο του και για τους καυγάδες που είχε με την πρώην γυναίκα του και για το ένα και για το άλλο, έλεγα όχι ευχαριστώ. Ήτανε πολύ αποθητικό.
Και μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα, γιατί όταν έκανα το πείραμα αυτό, ήταν μετά από την τελευταία σχέση κακοποίησης που βίωσα και μετά που είχα ξεκινήσει και έκανα εντατική ψυχοθεραπεία, στην προσπάθεια να ξεπεράσω τη συνεξάρτηση που με ταλαιπωρεί. Και ήταν ένα πολύ καλό σημάδι ότι το έβλεπα ότι κάποιος ο οποίος δεν είχε καθαρό βλέμμα, και όταν λέω καθαρό βλέμμα εννοώ έβλεπα ότι είτε στη συνομιλία είτε στη συνάντηση ερχόταν και δεν κοιτούσε εμένα. Ερχόταν και δεν κοιτούσε να με γνωρίσει, να με μάθει εμένα. Ερχόταν και δεν είχε κάποιο ενδιαφέρον. Οι κουβέντες του, οι συζητήσεις του, αυτά ήταν για τα strings attached, για τις κλωστές από τις οποίες ήταν δεμένος. Μάλιστα με έναν κύριο, είχαμε πάει και σε ένα εστιατόριο, νομίζω ήταν σε ένα Συριακό, ναι. Και του λέω θα σε κεράσω το δείπνο, δεν θα σε χρεώσω το session, δεν θα σε χρεώσω τη συνεδρία, είσαι ένας συμπαθητικός κύριος, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ακόμη δεν έχεις ξεπεράσει το διαζύγιο σου, βρίσκεσαι ακόμη στη διαδικασία του διαζυγίου, ακόμη είσαι πολύ συναισθηματικά εμπλεγμένος με το διαζύγιο, οπότε δεν σε βλέπω να έχεις χώρο, χρόνο και ενέργεια στη ψυχή σου για να φτιάξεις σχέση. Και μου είπε να έχεις δίκιο. Και μου είπε να μείνουμε φίλοι και του είπα δεν θα μείνουμε φίλοι γιατί εφόσον βγήκαμε ένα ραντεβού διερευνητικό, πώς θα γίνουμε φίλοι. Και εγώ δεν ήθελα να κάνω φίλο κάποιον ο οποίος είχε πολλά προβλήματα τα οποία θα μου τα έλεγε στο τηλέφωνο γιατί είπαμε έχω σταματήσει να βλέπω κόσμο. Όπως και να έχει. Και μου έκανε εντύπωση τότε γιατί όταν άρχισα να θεραπεύομαι από τη συνεξάρτηση, να αποθεραπεύομαι, once a codependent, always a codependent, μια φορά συνεξαρτώμενος, μια ζωή συνεξαρτώμενος, είσαι συνεχώς σε μια κατάσταση αποθεραπείας. Δεν θα πεις ποτέ, α, τελείωσα και τώρα είμαι μια χαρά και δεν έχω έγκυα να ανησυχώ. Πάντα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, τόσο ώστε να μην καταπέφτουμε σε συνεξάρτηση. Και λέω, α, πάμε καλά. Άρα το πρώτο κριτήριο για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια υγιή σχέση είναι να κάνουμε ουσιαστικά δουλειά με τον εαυτό μας. Και το δεύτερο κριτήριο είναι να έχουμε εμείς ένα φωτεινό φως του ταξιού και να ζητούμε ανθρώπους με επίσης φωτεινά φώτα του ταξιού, φωτεινά κάπλα έτσι. Δηλαδή να μην μπαίνουμε σε διαδικασία δημιουργίας σχέσης με άνθρωπο ο οποίος είναι προσκολλημένος και προσδεδεμένος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλού. Καθαροί άνθρωποι. Αυτό εννοώ καθαρή ματιά. Καθαρός. Καθαρή. Clean slate. Καινούρια αρχή. Δεν ασχολούμαι με το παρελθόν. Δεν με καίει το παρελθόν. Δεν κάθομαι να σκέφτομαι λιμένα το παρελθόν. Έχω τελειώσει με το παρελθόν. Έχω κόψει όλους τους άρρωστους δεσμούς. Και είμαι διατεθειμένος, είμαι διατεθειμένη να βάλω τη δουλειά που χρειάζεται, να αναλάβω την ευθύνη που χρειάζεται για να δημιουργήσω μια υγιή ερωτική σχέση. Άρα, ένας παντρεμένος ή μια παντρεμένη θα μας πληγώσουν σίγουρα, ένας ελεύθερος ή μια ελεύθερη δεν είναι σίγουρο ότι θα μας πληγώσουν και κάτω από τις κατάλληλες προϋποθέσεις, εάν πούμε όχι σε καταστάσεις οι οποίες εκ των προτέρων γνωρίζουμε ότι θα είναι κακοποιητικές, και αφύσικες και ανέντιμες και, τότε καθαρίζουμε το φως του ταξιού μας, το κάνουμε πιο φωτεινό για να ελκύσουμε κοντά μας ανθρώπους οι οποίοι να είναι επίσης στην ίδια συνθήκη, να θέλουν καθαρά και υγιή πράγματα. Και είναι καταπληκτικό ότι όταν εμείς ήδη είμαστε μπερδεμένοι, ελκύουμε όλο και περισσότερο μπερδεμένους ανθρώπους. Φυσικά και όταν πάψεις να είσαι μπερδεμένος, θα ελκύσεις πάλι μπερδεμένους, αλλά η διαφορά είναι ότι θα τους καταλάβεις που το μίλι, όπως λέμε στην Κύπρο, θα τους καταλάβεις από την αρχή και δεν θα μπει στη διαδικασία να ασχοληθείς και να φας το χρόνο σου. Και κάποια στιγμή, εάν μείνουμε πιστοί στις αρχές και στις αξίες μας, εάν μείνουμε πιστοί στην αγάπη, εγώ πιστεύω ότι ένας πνευματικός άνθρωπος δεν μπορεί παρά να αντιλαμβάνεται ότι η ολοκληρωμένη αγάπη είναι παρασάγκας ανώτερη από το απλό σεξ ή από ένα συμβιβασμό ή ένα situationship, τότε θα έρθει και ένας άνθρωπος, γιατί έναν χρειαζόμαστε και έχει 8 δις ανθρώπους ο πλανήτης, θα έρθει και ένας άνθρωπος στο δρόμο μας, ο οποίος θα είναι κατάλληλος και θα μπορέσουμε να το δούμε και θα μπορέσει να μας δει
γιατί θα έχει ένα φωτεινό φως ταξιού και εμείς το ίδιο. Μας το εύχομαι εκ βάθους καρδίας. Σας αγαπώ.